Πάγκο του Γραμματέα του Υπουργείου, στην απουσία του κεντρικού κράτους και της κεντρικής διοίκησης, ο Δήμος να δείξει στους πολίτες ότι υπάρχει ένα ανάχωμα οργανωμένης διοίκησης ή δομής κρατικής, μέρος της οποίας είναι ο Δήμος, και ότι προσπαθούμε, ζητούμε τη βοήθειά τους για να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο ανάκτησης των χώρων, των ζωτικών χώρων της πόλης της ΚΟ. Και βεβαίως να τους καλέσω και με την ευκαιρία αυτή σήμερα να εξαντλήσουν την βοήθειά τους προς τα συνεργεία του Δήμου, παρά το να δημιουργήσουμε κάτι άλλο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και προβλήματα τα οποία δεν θα μας τιμούν. Ελπίζω ότι δεν θα συμβεί αυτό. Εγώ έχω να ακούω. Ο κ. Αβραμόπουλος τον 15 Αύγουστο, όπως έχετε ήδη ανακοινώσει, ναι, στην ΚΟΝ. Το θέμα που θα απασχολήσει είναι και η διάθεση, αν θέλετε, των κονδυλίων τα οποία δεν μπορούν να εκταμιευθούν ή να εισπραχθούν καν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και δεν έχει συστήσει το Υπουργείο την αρμόδια επιτροπή διαχείρισης αυτών των χρηματοδοτήσεων. Γιατί αν δεν λυθεί αυτό το θέμα, δεν νομίζω ότι μπορεί το ελληνικό κράτος να εισπράξει και μετέπειτα να μετακυλήσει αυτές τις παροχές ή στον Δήμο, αν θέλει να βοηθήσει, ή ακόμα και στις οργανώσεις που ασχολούνται, στις εθελοντικές που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Δημαρχέ? Είναι κυρίαρχο θέμα αυτό, με τον κύριο Αβραμόπουλο? Πολύ σωστά θέσατε το θέμα. Να σας ενημερώσω ότι πριν τη σύσκεψη με τους φορείς και την Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων, είχα για πάνω από μία ώρα συνεργασία με την αντιπρόεδρο της Γερμανικής Βουλής, της γνωστής Bundestag, την κυρία Ρούτ, η οποία προέρχεται και από το Κόμμα των Πρασίνων. Η κυρία Ρούτ είχε επισκεφθεί την Τουρκία και στη συνέχεια ήρθε εδώ για να δει από κοντά το πρόβλημα. Και ένα από τα ζητήματα που μου έθεσε και τις έθεσα κι εγώ είναι το πώς μπορεί να διοχετευτούν πόροι προς την τοπική αυτοδιοίκηση να διαχειριστεί σε σχέση με το μεταναστευτικό και όχι να περιμένουμε στην πιθανή απορρόφηση πόρων από την κεντρική κυβέρνηση και στη συνέχεια τη μεταφορά της στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μου είπε ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων της θα το μεταφέρει. Παράλληλα, μου εσημείωσε κάτι για το οποίο προσωπικά, και οφείλω να το ομολογήσω, άλλωστε δεν τα ξέρουν όλα και οι υπηρεσίες δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα. Υπάρχουν δύο τουλάχιστον ευρωπαϊκά προγράμματα, υπήρξε ευρωβουλευτής πριν και τα γνωρίζει, μέσω των οποίων μπορούν να διατεθούν λεφτά σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγή και θεωρεί και η ίδια ότι η ΚΟΣ έχει πληγή από αυτό το κύμα των μεταναστών και μας διαβεβαίωσε ότι μπορούμε από την επόμενη εβδομάδα που θα επιστρέψει εκεί, σε συνεργασία του Δήμου και της κυρίας Ρουτ, να υπάρξει μια προσπάθεια μήπως ο Δήμος αντλήσει λεφτά από αυτά τα προγράμματα. Όπως σας ξαναλέω, έθεσα ευθέως το ερώτημα και τη ζήτησα αν γίνει κάτι τέτοιο να υπάρξει βοήθεια εκ μέρους της. Ο κύριος Αβραμόπουλος τώρα και μέσω του αγαπητού κυρίου Κόνσολα, ο οποίος είναι εδώ, αλλά και προσωπικά καταφέραμε, δεν είναι και δύσκολο ιδιαίτερα με τον κύριο Αβραμόπουλο, να είμαστε σε επικοινωνία με τον κύριο Αβραμόπουλο και τις υπηρεσίες του. Θα μπορούσε να έχει έρθει πριν το 15 Αύγουστο, όμως έχει μια μεγάλη σύσκεψη ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό στο Μεξικό και με διαβεβαίωσε ότι αμέσως μετά το 15 Αύγουστο, προς το τέλος του μήνα, θα επισκεφθεί και την ΚΟ και τη Λέσβο. Μου επιβεβαίωσε αυτό το οποίο στη συνέχεια με δελτίο τύπου ανακοίνωσε, ότι όντως έχουν δοθεί προς τις χώρες οι οποίες πλήττονται χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς όμως, όπως φάνηκε μετά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα η διαχειριστική αρχή η οποία θα πάρει αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά, να ξέρετε, είναι για συγκεκριμένες δράσεις. Δεν είναι για το κάθε τι. Είναι για συγκεκριμένες δράσεις που ο Επίτροπος και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει στις χώρες, προκειμένου να ενισχυθούν οι δομές ταυτοποίησης με ηλεκτρονικά μηχανήματα, με συστήματα, με. Και βεβαίως δεν μπαίνει και στην ουσία μετά για τη σύντηση. Είναι και η σύντηση μέσα σε αυτές τις. Δεν νομίζω ότι είναι για σύντηση. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι, κύριε Δημαρχέ. Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ανακοινώσατε ότι θα έχετε κάποιες επαφές αυτή την εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό και αρχηγούς πολιτικών κομμάτων. Αυτό ισχύει μετά και από τις ανακοινώσεις που μας κάνατε σήμερα? Οφείλω να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν απήντησε ακόμα στην επιστολή μας.
Φαίνεται όμως ότι κάνει κινήσεις σε σχέση με την επιστολή, διότι βλέπω αυτά τα οποία ανακοινώνει έχουν σχέση με την επιστολή. Ανταποκρίθηκαν άμεσα και είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, να τους πω κατά σειράν για να υπάρχει παρεξήγηση, ο κύριος Θεοδωράκης, η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Μημαράκης. Ο κύριος Μημαράκης μας περιμένει αύριο, Τρίτη ή Τετάρτη πρωί στην Αθήνα. Στόχος μας είναι να μην ανέβουμε για τον κύριο Μημαράκη μόνο στην Αθήνα και την επόμενη εβδομάδα να ξανανέβουμε για τους υπόλοιπους. Και στη συνέχεια, μετά τη συνέντευξη με τον κύριο Μόσολα, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τον, ξανά με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος προηγουμένως μας, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, είπε ότι περιμένει το τηλεφώνημά μας, για να οργανώσουμε έτσι την επίσκεψη, ώστε ανεβαίνοντας στην Αθήνα, να δούμε όσους πολιτικούς αρχηγούς μπορούμε και όσους περισσότερους υπουργούς μπορούμε. Και είναι ευκαιρία να ευχαριστήσω και δημοσίως τον Μάνο τον Μόσολα, γιατί πραγματικά και στο ζήτημα αυτό είναι δίπλα μας και με τις παρεμβάσεις του και με την βοήθειά του. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές, παρά το ότι λέμε ότι αλλάζουν τα πράγματα και θα πάμε πια σε θεσμική επαφή, αν δεν έχεις και ένα καλό φίλο να επικοινωνήσεις με κάποιους άλλους, πολύ δύσκολα μπορείς να βρεις κάποιους ανθρώπους. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια. Και τονίζω, το είπα 2-3 φορές για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Πιστεύετε, για να προεκτείνω το ερώτημα της συναδέλφου, ότι μετά από αυτές τις συναντήσεις που θα έχετε με τα πρόσωπα αυτά και το ενδεχομένως και τον Πρωθυπουργό, να έχουμε ακόμα κάτι περισσότερο και καλύτερο για τον τόπο μας? Κύριε Δανελάκη, πιστεύω ότι πέραν των επιστολών που παραλαμβάνουν και έχουμε μια επικοινωνία, εάν και διαζώσεις καταλάβουν την αγωνία μας και δουν την αγωνία μας, ελπίζω ότι μια μεγαλύτερη πίεση, οι θεσμικοί παράγοντες είναι οι επικεφαλείς των κομμάτων που είναι στη Βουλή, θα μιλήσουν, θα πιέσουν την κυβέρνηση να κάνει κάποια πράγματα παραπάνω. Και θεωρώ ότι εάν τα καταφέρω, αν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση ως εσύ.